Είμαστε εδώ έξω από τα γραφεία του γονείς στην ΚΟΟ. Μοιράζονται αυτή τη πολύ σπουδαία οργάνωση που βοηθάει οικογένειες που έχουν ανάγκη εδώ στο νησί μας. Έχει τοποθετηθεί ένα δοχείο για μεταχειρισμένα ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, παιχνίδια, ακριβώς έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Η κυρία Πόπη θα μας δείξει πώς ακριβώς θα έρθουμε και θα τοποθετήσουμε τα πράγματα που εμείς δεν χρειαζόμαστε μέσα σε αυτό το κουτί. Κυρία Πόπη, μπορείτε να μας δείξετε. Το τοποθετούμε εδώ και τραβάμε αυτό. Και μέσα. Και εμείς μετά έχουμε εδώ πέρα κλειδί, ανοίγουμε και τα παίρνουμε μέσα και τα τοποθετούμε στη θέση τους. Αν είναι όμως κάτι που σπάει. Αν είναι κάτι που σπάει ή αν είναι κάτι ογκώδες, είμαστε ανοιχτά κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το πρωί και 5 με 7 το απόγευμα. Είμαστε εδώ για να πούμε τις όμορφες δράσεις που εξακολουθεί να κάνει καθημερινά ο σύλλογός σας, μικρές και μεγάλες. Πείτε μου, τώρα τελευταία έχετε μια πολύ μεγάλη λαχιοφόρο με πάρα πολλά δώρα. Ναι, ισχύει. Έχουμε μια λαχιοφόρο. Έχουμε 3 ροπιταγές των 100 ευρώ, θα είναι μέχρι το Πάσχα. Αυτό το κάνουμε για να φέτος μαζεύουμε λεφτά για τα δημοτικά, για 14 δημοτικά και για οικογένειες που μας χρειάζονται και που τις στηρίζουμε. Περάσαμε και από τα γραφεία του Συλλόγου, μας έδειξε η κυρία Άννα πώς λειτουργεί ένα ωραίο μεγάλο κουτί ανακύκλωσης, αλλά επειδή μπορεί να μπερδευτεί ο κόσμος, να εξηγήσουμε ότι απλά μπαίνουν ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια για... που εμείς δεν τα χρειαζόμαστε, αλλά μπορεί και σε κάποιον άλλο να είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Μας εξήγησε τις ώρες που είναι ανοιχτός ο σύλλογος για να δώσει ο καθένας αυτό που θέλει. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα, να έχετε ένα τέτοιο χρήσιμο κουτί έξω από τα γραφεία σας. Ναι, ισχύει. Το κουτί μας βοηθάει πάρα πολύ. Και γενικά με αυτό το κουτί εμείς έχουμε πάρα πολλές χρήσεις. Mm-hmm. Στηρίζουμε την ανακύκλωση, στηρίζουμε την κυκλική οικονομία και με αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε και οικογένειες που μας χρειάζονται. Περνάει πολλοί κόσμος, βρίσκεται πάντα γεμάτο το κουτί. Το κουτί μαζεύουμε τον μήνα 1 με 2 τούρνους ρούχα. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε πόσο σημαντικό είναι πράγματα που εσείς δεν χρειάζεστε. Για μας είναι χρήσιμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε βρει το κλειδί για να βοηθάμε και άλλους ανθρώπους. Οπότε γενικά μπορούμε να πούμε ότι η προηγούμενη χρονιά ήταν γεμάτη δράσεις και πολλή βοήθεια από το σύλλογό σας προς τις οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια. Ναι, είμαστε πολύ συγκινημένοι. Πέρσι γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Βοηθήσαμε ένα παιδί με τετραπληγία για το καρότσι, βοηθήσαμε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς για παιδί, οικογένειες κακοποιημένες, οτιδήποτε εμάς... Το δικό μας, έτσι, εκεί που αγγίζουμε εμείς, είναι οτιδήποτε έχει σχέση με παιδί και υπάρχει δυσκολία γύρω του. Σε αυτά τα κομμάτια, σαν μαμάδες, προσπαθούμε να είμαστε δίπλα με όποιο τρόπο. Αν θέλει κάποιος να γίνει μέλος, έρχεται προφανώς η αγκαλιά του συλλόγου σας είναι ανοιχτή για νέα μέλη που θέλουν να προσφέρουν. Εννοείται. Και πάντα χρειαζόμαστε βοήθεια, γιατί αυτό το έργο που κάνουμε είναι μεγάλο και χρειάζεται πάντα βοήθεια. Είναι πολύ μεγάλη εργασία. Και ειλικρινά ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί και βοηθάνε σε αυτό. Κυρία Μουρτου, πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια για το σύλλογο γονείς στην ΚΟΟ Μοιράζονται. Ποιος ήταν ο εμπνευστής αυτής της πολύ όμορφης ιδέας? Ναι, ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, σε μια προσωπική δύσκολη δική μου στιγμή οικογενειακή. Ήρθαν άγνωστοι άνθρωποι και μας βοηθήσανε. Αυτό μέσα μου με έχει σημαδέψει και θέλω να το συνεχίσω. Είναι πολύ σημαντικό. Όλοι έχουμε βρεθεί σε δύσκολη στιγμή και είναι πολύ όμορφα άνθρωποι χωρίς κάποιο όφελος να σε βοηθάνε και να είναι εκεί. Και έτσι αυτό το ξεκίνησα πριν 10 χρόνια και το συνεχίζω ακόμα. Και συνεχώς μεγαλώνει, νομίζω, και συνεχώς κάνετε καινούργια πράγματα και γι' αυτό είμαστε εδώ να τα καταγράφουμε, να τα βλέπει ο κόσμος, να γνωρίζει και πώς μπορεί να βοηθήσει με το δικό του τρόπο. Ναι. Ο δικός σας τρόπος που μπορεί να βοηθήσει είναι ουσιαστικά με την προσφορά των πραγμάτων που δεν χρειάζεται. Εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε.